Κύριε Μαγκανιώτη, κύριε Δήμαρχε, στείλετε μια ανακοίνωση προς τους αρμοδίους. Η ανακοίνωση αυτή, λιτή αλλά περιεκτική, αναφέρει πως η Κύμελλος από σήμερα δεν έχει γιατρό. Υπάρχουν ευθύνες για κάποιους που έφεραν το νησί σε αυτή την κατάσταση, κύριε Μαγκανιώτη? Δεν είναι ανακοίνωση, είναι μια διαμαρτυρία, επιστολή διαμαρτυρίας, γιατί εχθές Δευτέρα έληξε η σύμβαση την οποία είχε υπογράψει η αγροτική γιατρός και η οποία εξυπηρετούσε κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο το νησί μας. Χθες το μεσημέρι λοιπόν με πληροφόρησαν από το νοσοκομείο της Σύρου ότι έχουν έρθει σε συνεννόηση μαζί της και παρά το γεγονός ότι έληξε η σύμβασή της, αυτή θα παραμείνει στο νησί για 2-3 μέρες ιδιωτικά και έτσι αν παρουσιαζόταν κάποια έκτακτη ανάγκη θα την εξυπηρετούσε, εκτός βέβαια από συνταγογράφηση. Και τούτο γιατί η αγροτική γιατρός η οποία θα αντικαταστήσει την κυρία που έφυγε, που έληξε η σύμβασή της χθες, θα ήταν σε Σύρο για 2-3 μέρες. Δεν μπόρεσαμε, ούτε μας άφησαν τη δυνατότητα να αντιδράσουμε, γιατί ήταν de facto, και μείναμε, υπογύψαμε για άλλη μια φορά στη μοίρα μας. Σήμερα όμως πληροφορήθηκα εντελώς απρόσμενα ότι 12 παρά 10 που έφυγε το βαπόρι της γραμμής μπήκε και η γιατρός αυτή μέσα προς άγνωστη κατεύθυνση. Τρέξαμε με τον αντιδήμαρχο να δούμε τι συμβαίνει και πράγματι ήταν αυτό αληθές. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε τώρα 800 ψυχές να τις αφήσουμε στο έλεος του Θεού, όταν και από τη Μήλο δεν υπάρχει δυνατότητα να αναστείλουν έναν γιατρό, ούτε από τη Σύρο. Και είμαστε λοιπόν για άλλη μια φορά στη διάθεση του Μεγάλου Θεού. Μάλιστα. Γιατρός στο νησί, πότε πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει, τι διαβεβαιώσεις έχετε, κύριε? Βεβαίως ήταν ότι την Παρασκευή με Σάββατο θα έρθει μια αγροτική γιατρός για λίγες μέρες και μετά από ένα μήνα πιστεύω θα εγκατασταθεί μια γιατρός με ειδικότητα η οποία βέβαια θα εκτελεί χρέη αγροτικού γιατρού. Μάλιστα. Τι σκέφτεστε να κάνετε τώρα εσείς, πώς σκέφτεστε εσείς και οι δημοτικοί σύμβουλοι να αντιδράσετε μπροστά σε αυτή την κατάσταση που περιγράψατε? Επειδή όταν το πήραμε είδηση ήταν μεσημέρι ήδη και κάναμε αυτή τη διαμαρτυρία κτλ. Περιμένουμε και ώρα αύριο να έρθουμε σε επαφή με τη Σύρο, παρόλο που ήρθαμε το γραφείο προσωπικού της Σύρο και από εκεί σηκώσα τα χέρια ψηλά. Ο διοικητής δεν ήταν εύκαιρος να μιλήσουμε. Τώρα πρωί-πρωί είναι το μέλημά μας να πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε, γιατί αύριο είναι Τετάρτη και μέχρι πότε θα είμαστε χωρίς γιατρό. Όταν λέτε το νησί είναι χωρίς γιατρό, είναι πραγματικά χωρίς γιατρό, ούτε ιδιώτη δεν έχει απάνω γιατρό το νησί? Τίποτα, κανένα γιατρό. Και πληροφορήθηκα ότι και η Μήλος είναι με ένα αγροτικό γιατρό. Οπότε καταλαβαίνετε τι τραβάνε οι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να φυλάνε θερμοβίλες. Άρα δεν πρέπει να αρρωστήσει κανένα σε αυτό το διάστημα στο νησί σας, έτσι? Βέβαια. Και δεν έχουμε ούτε συγκοινωνία. Το βαπόρι, να σκεφτείτε, κάτι Τετάρτη το βαπόρι κάνει άγωνο, περνάει έξω από την Κύμολο και ανεβαίνει την Πέμπτη πάλι περνώντας έξω από την Κύμολο από το Πολέγατο και δεν προσεγγίζει. Και κάτι να μας τύχει έκτακτο, θα πρέπει να τρέχουμε στη Μήλο πάλι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ποια άλλα προβλήματα, κύριε Μαγκανιώτη, αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες? Ποια είναι τα προβλήματα για ένα νησί όπως είναι αυτό της Κυμόλου με 800 ψυχές, όπως είπατε? Κοιτάξτε τώρα, είχαμε στην αρχή κάποια προβλήματα με τους καθηγητές, αλλά τα λύθηκαν και αυτά μετά από διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις τόσο του γυμνασιάρχου όσο και δικές μας. Είναι σε ικανοποιητικό βαθμό ο αριθμός των καθηγητών. Με τη δασκάλους έχουμε ένα δάσκαλο για 6 τάξεις. Βέβαια τα παιδιά δεν είναι πολλά, αλλά κάθε τάξη έχει το δικό της μάθημα. Και έχουμε λοιπόν ένα δάσκαλο για 6 τάξεις με λίγα παιδιά, επαναλαμβάνω. Μια δασκάλα με το ολοήμερο, η οποία ήρθε και αυτή φέτος, ενώ πέρσι δεν είχαμε ούτε αυτήν. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Και η αυτοπλοεία, από ό,τι μου είπατε, συγκοινωνεί. Το άλλο πρόβλημα είναι η αυτοπλοεία. Είναι αδιανόητο. Ψάχνω τώρα από το 2007 που πρωτοεξελέγινε κοινοτάρχης Κυμόλου να δω γιατί η Κύμολος έχει εξαιρεθεί από την κατάσταση των επιδοτούμενων, μέσα σε εισαγωγικά, άγωνων γραμμών. Και το βαπόρι περνάει Μήλο, Φολέγαντρο, Σύκηνο, Νιό, Σαντορίνη ή Σύφνο, Φολέγαντρο, Σύκηνο, Νιό, Σαντορίνη και η Κύμολος είναι εκτός. Έχουν βρει βέβαια την καραμέλα και λένε ότι η Κύμολος έχει επιδοτούμενο ένα φεριποτάκι που εξυπηρετεί με τη Μήλο. Αλλά δεν μπορούν να ενστερνιστούν και να το κάνουν εκτίμα τους ότι το βαπόρι της Τετάρτης έρχεται στη Μήλο το βράδυ 11 η ώρα. Ο Κυμολιάτης πώς θα περάσει στη Κύμολο, που είναι, δεν υπάρχει αυτό το σκάφος. Μάλιστα. Να μεταφέρει την Πέμπτη, περνάει έξω από την Κύμολο, πάει στη Μήλο και μας λένε λοιπόν περάσαμε το επιδοτούμενο φεριμποτάκι στη Μήλο. Να περάσουμε. Ο Κυμολιάτης τι κερδίζει? 2 ευρώ το εισιτήριο του φεριμπότ και είναι αναγκασμένος να πληρώσει ταξί να πάει από τα Πολόνια στον Αδάματα 15 ευρώ. Ένα αυτό. Το δεύτερο, αν είναι λιγάκι νοτιάς
με 5-6 μποφόρ. Δεν μπορεί να φύγει. Το φεριμπότ είναι δεμένο, δεν μπορεί, γιατί εδώ μας πιάνει ο νοτιάς. Ενώ το βαπόρι με 6 μποφόρ μπορεί να κάνει προσέγγιση Κύμωλο. Σας λέω τώρα, από το 2007 προσπαθώ να το βάλω σε μυαλό τον ανθρώπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και δεν μπορώ. Και έχουμε λοιπόν 3 δρομολόγια άγονης γραμμής των δυτικών κυκλάδων, εκ των οποίων μόνο τα 2 προσεγγίζουν στην Κύμωλο. Μάλιστα. Κύριε Μακανιώτη, να επανέλθω λίγο στον τομέα της υγείας. Γνωρίζετε την κατάσταση που υπηρετεί στον τομέα της υγείας και στα άλλα κυκλαδονήσια. Θεωρώ ότι είστε ενήμερος. Ναι. Έχετε κάποια πρόταση να κάνετε προς τους συναδέλφους σας δημάρχους, πρόταση για τον τρόπο κοινής, θα έλεγα, αντίδραση μπροστά σε αυτή την κατάσταση? Αν μπορέσουμε και μαζευτούμε, θα πάω μαζί τους. Αλλά όταν κάθε πρωί βλέπω στην τηλεόραση, είδε με τα νοσοκομεία τώρα και με τον ΟΠΗ και βλέπω τον υπουργό εκεί να φωνάζει, να κάνει να ράνει, με πιάνει κεφαλή μου. Με πιάνει πονοκέφαλο. Γιατί βλέπω ότι κανείς δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει και να μας ακούσει. Τώρα ευελπιστώ βέβαια οι βουλευτές οι δικοί μας, στους οποίους έχω κοινοποιήσει αυτό το χαρτί, θα σκάσουν μύτη αύριο, οπότε θα το κοιτάξω αυτό το θέμα που είπα. Κάτι μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Και κάτι τελευταίο, εκλογές έρχονται. Ο κ. Μακανιώτης τι θα κάνει? Όχι, έχω πει ότι δεν θα ανακατευτώ και θα υποστηρίξω τον αντιδήμαρχό μου. Μάλιστα, ο οποίος θα βάλει για υποψήφιος δήμαρχος. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Κύριε Μακανιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη.